Γεια σας παιδιά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, Μαρίες, Δέσποινες, Παναγιώτες, Παναγιώτιδες. Ελπίζω να σας θυμηθώ όλους και να σας πω χρόνια πολλά έναν έναν, φίλους του καναλιού και άλλους διαδικτυακούς φίλους. Έχουμε μπόλικη δουλειά. Για τους καινούριους φίλους είμαι η Χριστίνα και σήμερα έχουμε βλογκάκι το οποίο έχει και βόλτα, έχει και mini haul, έχει και κάποια δωράκια που πήρα, που έδωσα, που έλαβα κλπ. Έχουμε και ένα update στο διαγωνισμό για να λίγο να συμμαζευόμαστε και να δούμε ποιοι ήταν οι συμμετέχοντες, μήπως έχω παραλείψει κανέναν. Κάντε μια εγγραφούλα και ξεκινάμε! Πολλά φιλιά από την Κάζα Μπιάνκα, που εμείς οι παλιοί μάθαμε να τη λέμε Βίλα Μπιάνκα. Αλλιώς, Δημοτική Πινακοθήκη, ναι, Θεσσαλονίκης, που φιλοξενεί πλέον και μπαράκι. Μπαράκι, καφέ, μπαρ, εστιατόριο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Πάλι έχουμε reunion ξενιτεμένων φίλων. Είναι το τρίτο reunion για φέτος, ξενιτεμένων φίλων. Πολύ ξενιτιά έχει πέσει. Πολύ ξενιτιά έχει πέσει, τι να κάνω. Γεια σου Κοραλία. Η Κοραλία είναι ξαδέρφη της φίλης μου, την Τζέννης, που είχατε δει σε προηγούμενα βλογκάκια. Την ξέρουμε την Τζέννη, τη μάθαμε. Πολύ καλό κορίτσι, Τζέννη. Και ήμασταν όλοι μαζί, παλιοπαρέα, μαζί με την Τζέννη, τον Γιώργο, τον άλλον, τον φίλο μου, τον λογιστή. Ήμασταν... Και έχουμε σκορπίσει και χαμότο. Αλλά εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Γυρινάμαστε. Στηρωμένη είσαι. Έχει κομμένο αυτάκι που θα πει ότι είναι στηρωμένη. Μπράβο αγάπη μου. Μπράβο ψυχή μου. Μπράβο κούκλα μου. Κουκλίτσα μου είσαι. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο το κορίτσι. Γεια σου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ αγάπη μου. Καλό βράδυ. Λουλουδένια μου. Ναι, μωρέ. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Ναι, αγάπη μου. Και μετά αυτή την πολύ γλυκιά γατούλα που ήταν στηρωμένη, όταν οι γάτες στο δρόμο έχουν λίγο κομμένο το φτάκι τους, σημαίνει ότι τους έχουν κάνει στήρωση. Είναι το σημάδι. Πέτυχα και μία κυριούλα και ένα κυριούλι που ταΐζαν κάτι γατάκια και... Χαρά μεγάλη. Είναι σκοτεινά. Δεν ξέρω αν με βλέπετε. Λοιπόν, στο δρόμο της επιστροφής είμαστε ανάμεσα Βασίλης Όλγας και Παπανδρέου.
στη Σοφούλη, στο ύψος της Θεμιστοκλής Σοφούλη. Μια μέρα θα πάμε και Θεμιστοκλής Σοφούλη, να σας το δείξω έτσι, το ευχαριστηθεί η καρδιά σας. Λοιπόν, τώρα τα πλάνα τα βραδινά δεν είναι πάρα πολύ καλά, αλλά okay, κάτι θα κάνουμε. Να σας πω ένα γεια που δεν σας χαιρέτησα καθόλου, περιπατητικό βλογκάκι σήμερα, αλλά με πολλές υποχρεώσεις. Οπότε θα τα πούμε κυρίως από το σπίτι. Ό,τι προλάβω να τραβήξω θα σας το δείξω και τα λέμε αναλυτικότερα later. Γελάει το παιδί. Α, έχει εδώ τις προσφορές. Έχει ένα κοκαλάκι και τα ξοφίδικα. Τι να κάνω κι εγώ, για. Θα ήθελα. Thank you.
βραχιόλι σου. Έχεις ξετρελαθεί με το βραχιόλι σου. Ναι, το κατάλαβες. Όλο αυτό χαζεύεις. Ναι. Μου άρεσαν τα χρώματα που είναι μεγάλη. Εδώ θα το κάνω στο σπίτι. Ξεκινάω με αναψυκτικούλι που πήρα προχθές από το μάρκετ. Δεν έχω μάρκετ haul, τα τακτοποίησα και δεν είχα καθόλου κουράγιο. Λοιπόν, αυτό όμως το κράτησα να το ανοίξω μαζί σας, γιατί ήταν το κάτι διαφορετικό που πήρα. Είναι grapefruit, είναι το pink lemonade, όχι, ναι, το λένε ροζ λεμονάδα, αλλά είναι grapefruit. Έχει γίνει πλέον της μόδας. Πέρυσι άρχισε να κυκλοφορεί δειλά-δειλά από μια καινούρια εταιρεία και το δοκίμασα, το δοκίμασα εγώ. Κόντεψα να πάθω... Έπαθα έρωτα. Και έγινε το αγαπημένο μου αναψυκτικό και θέλω να το καταναλώνω. Με μέτρο βέβαια, αλλά είναι όταν θέλω να επιβραβεύσει τον εαυτό μου θα πάρω ένα τέτοιο... Λοιπόν... Και επειδή αγαπώ πάρα πολύ και τα λεμονάκια, αυτό είναι ένα ποτηράκι που είχα πάρει από τα Tiger. Ναι, έχει και κάτι... Ναι, δεν το... λατρεύω λεμονάκια, οπότε αυτό το γλυκούτσικο ποτηράκι το είχα πάρει για να πίνω τα αγαπημένα μου αναψυκτικά. Για να δοκιμάσουμε κιόλας. Να σας πω, αξίζει από έψα. Ω, βγάζει και... Αχ, την παγωνιά του. Έχει ωραίο χρώμα. Έχει ωραίο χρώμα. Τι ωραίο χρώμα που έχει. Γεια μας. Τέλειο. Λοιπόν, λιγότερη ζάχαρη θα ήθελα, δεν χρειάζεται τόσο πολύ γλυκό, γιατί το σκεπτικό είναι να έχει και λίγο την πίκρα του. Πάντως από άρωμα σκίζει. Στο άρωμα βγαίνει το grapefruit. Δεν θέλω να ρίχνω κάτω ούτε μία σταγόνα. Λοιπόν, θα είναι συντροφιά μας, η ρόζ συντροφιά μας. Και πώς ταιριάζει σε αυτό το ποτηράκι, με τα λεμονάκια. Αχ! Γεια μας. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο το update του διαγωνισμού για να γίνει η κλήρωση σιγά σιγά. Εγώ σημείωσα τα ονόματα, τους φίλους που έκαναν τα βήματα. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κανέναν, γιατί τα σχόλια που αφήσατε στο Brim Stream ήταν λίγο... σε ανάκατα σημεία, καλά φταίω κι εγώ, ίσως σας μπέρδεψα αρκετά, έχω σημειώσει 7 συμμετοχές. Να σας διαβάσω τα ονόματα, αν κάποιος δεν ακούει το όνομά του, να μου το πει, για να τον προσθέσω και στο επόμενο βίντεο, που θα είναι και το Q&A, να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, έχω σημειώσει τον Πάνο από το κανάλι What I Like, τη Μαρίνα Σταματάκου από το κανάλι Life Miles, Marina Life Miles. Έχω σημειώσει την Τσιμπικάο Μιάο, νομίζω Αγγελική είναι το κανονικό της το όνομα, αν βλέπεις τον εαυτό σου πες μου. Έχουμε την Little Dreamer Deer, με ψευδόνυμο και αυτό, είναι προφίλ από το Instagram. Έχουμε τη Στεφανία Τιμπούκη, γεια σου Στεφανάκη, φιλιά στο μπουμπουκάκι σου. Έχουμε τη Σοφία Ρίγα, γεια σου Σοφάκη.
Και έχουμε και τη Σοφία από Κύπρο, βιβλία με τη Σοφία. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος που δεν έχει ακούσει το όνομά του και δεν το βλέπει εδώ. Για να τελειώνουμε με αυτό. Λοιπόν, περιμένω ένα ok από εσάς ότι είστε όλοι στη λίστα για να κάνουμε την κλήρωση. Πρώτη φορά πήγα στα Γιούσκ. Πρώτη φορά πήγα εγώ μέσα στο κατάστημα των Γιούσκ για να πάρω κουρτίνες. Πήρα 5 τέτοιες κουρτίνες. Πολύ οικονομικές, ήταν στις εκπτώσεις, 5 ευρώ το τεμάχιο. Να τις δείτε και κρεμασμένες. Πρέπει να πάρω κι άλλες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι πάρα πολύ μακριές, 3 μέτρα. Κανονικά θέλουν κόντεμα, αλλά πιστεύω ότι δεν έχω τη διάθεση. Δεν ξέρω. Όταν δροσίσει αργότερα μέσα στο φθινόπωρο μπορεί να τις κοντίνω. Για την ώρα όχι. Καλές είναι, αδιάφανες, μου άρεσαν. Αλλά χρειάζομαι κι άλλες. Λοιπόν, πρώτη φορά στα Γιούσκ. Περίμενα πιο μεγάλο το κατάστημα. Πήγα στα Γιούσκ που έχουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, στο εμπορικό πάρκο Φλόριντα, εκεί που είναι στα IKEA. Έτσι το λένε, πάρκο Φλόριντα. Λοιπόν, χάζεψα λίγο να δω τι έχει, τι δεν έχει. Δεν ήταν αρκετός ο χρόνος. Αυτά από ψώνια. Πήγα και στα Tiger για να πάρω, για το καλό, να πάρω ένα χαζουλάκι. Για το καλό, για το γούρο, όταν κατεβαίνω κέντρο, περνάω πάντα από τα Tiger και παίρνω κάτι διακοσμητικό για να στολίζω εδώ, το γραφιάκι και το στουντιάκι. Κάτι που να έχει χαρούμενα χρώματα, να είναι όμορφο. Και πήρα αυτό το λιονταράκι. Αυτό το γλυκούτσικο λιονταράκι. Και τώρα πάμε να σας πω μια όμορφη ιστορία, κάτι που, δύο όμορφες ιστορίες, πράγματα που μου συνέβησαν, έτσι αρκετά συγκινητικά, έχουν την ομορφιά τους, την ομορφιά της ζωής. Λοιπόν, το ένα είναι σύντομο. Εκεί που ήμουν μέσα στα Tiger, στο κατάστημα, βλέπω μια κοπέλα που μου θύμιζε μια συμμαθήτριά μου από το σχολείο. Αλλά εγώ είμαι πολύ, συγγνώμη για την έκφραση, κλασομπανιέρα. Είμαι ντροπαλή. Γενικά ντρέπομαι, δηλαδή να πάω να μιλήσω σε έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω και να τον ενοχλήσω, για κάποιο λόγο δεν το κάνω. Ή κάποιον που τον γνώριζα παλιά, αλλά έχουμε μεσολαβήσει αιώνες και δεν έχω τόση οικειότητα, θα ντραπώ. Που θύμιζε τη συμμαθητριά μου, αλλά κόλωσα. Αλλά κόμπιασα. Φεύγω από τα Tiger, πάω IKEA, πάω στα Γιούσκ κλπ. Και όταν τελειώνω από τα Γιούσκ και πάω να πάρω το λεωφορείο το τοπικό για να έρθω σπίτι μου, πετυχαίνω ξανά την ίδια κοπέλα στη στάση. Και λέω, αυτό είναι σημαδιακό. Δηλαδή, δύο στα δύο επιβάλλεται με κάποιο τρόπο να τις μιλήσω. Μάζεψα λοιπόν τα κουράγια μου και τις μίλησα. Και με θυμήθηκε και εκείνη και κάναμε ένα τύπου reunion. Μάρτζι, γεια σου Μάρτζι. Η Μάρτζι ήρθε στο γυμνάσιο πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ήρθε από Φιλιππίνες και δεν ήξερε ούτε σχεδόν ούτε μια λεξούλα ελληνικά. Και θυμάμαι ότι οι συμμαθητές της και οι καθηγητές της τα λέγαμε και λίγο στα αγγλικά για να αρχίσει να καταλαβαίνει. Και πια χάρηκα που την είδα ευτυχισμένη και την είδα χαρούμενη και ικανοποιημένη από την επιλογή του σαν οικογένεια να έρθουν και να μείνουν εδώ τους. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί της λέω πού το περίμενες, λέω αυτό, ήρθατε για καλό στην Ελλάδα και τελικά όλα πηγαίνουν το κακό στο χειρότερο. Και μου λέει η ψύχρεμη ματιά του τρίτου ανθρώπου, πας καλά μου λέει, πας καλά, δεν συγκρίνεται, είναι όλα τέλεια εδώ, όλα τέλεια. Προφανώς συγκρίνεται την κατάσταση με τις συνθήκες πίσω στην Ασία, στις Φιλιππίνες. Και μου λέει,
Εκεί ούτε καν σχολείο δεν έχουμε, ούτε σχολείο δεν μπορούμε να πάμε. Μην το συζητάς καθόλου. Εδώ υπάρχουν ευκαιρίες. Και λέω, αυτό είναι καλό να το ακούμε. Αυτό είναι καλό να το ακούμε, γιατί είμαστε σε φάση που όλα τα βλέπουμε μαύρα και άραχνα και γκρινιάζουμε κλπ. Φυσικά, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να συγκρίνουμε τα πράγματα και με το καλύτερο, να βλέπουμε και πού θα μπορούσε να βρισκόμασταν και όχι σε αυτά τα πισωγυρίσματα που κάνουμε. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα, αλλά το ρίζουμε είναι ότι χάρηκα. Χάρηκα αρκετά. Και πάω τώρα στο δεύτερο story, στη δεύτερη ιστορία. Και πάμε στο δεύτερο story. Το δεύτερο story είναι μεγάλο. Μεγάλο, δηλαδή έχει υπόβαθρο. Έχει υπόβαθρο. Λοιπόν, πριν ανοίξω το κανάλι στο YouTube, για πάρα πολύ καιρό ασχολιόμουν με τα ιστολόγια. Είχα blog στο blogger, είχα ιστολόγιο, δικό μου ιστολόγιο. Πολλά χρόνια πριν, φαντάζεστε, 10 χρόνια πριν, είχα ξεκινήσει με ένα ιστολόγιο. Τότε ήταν, ας πούμε, της μοδός τα ιστολόγια. Και μου είχαν προτείνει κάποιοι φίλοι που κι αυτοί αρέσκονται στο να γράφουν και να εκφράζονται. Μου λένε, κάνε βρε εσύ ένα ιστολόγιο, σου ταιριάζει εσένα που γράφεις. Και έτσι μέσα από το ιστολόγιο γνώρισα αρκετό κόσμο. Γνώρισα πολύ κόσμο. Μία εξ αυτών ήταν και η Αριάδνη. Πάντα τότε οι bloggers και ακόμα αυτοί που συνεχίζουν ακόμα τώρα έχουν ένα πολύ ωραίο γνώρισμα που γίνονται κοινότητα. Υπάρχει μια εκτίμηση, υπάρχει μια επικοινωνία, γίνονται φιλίες, γίνονται σχέσεις κλπ. Η Αριάδνη και αυτή η συντοπίτησα Θεσσαλονικιά μιλούσαμε λίγο μέσα από το ιστολόγιο μας και λίγο μέσα από τα social media, αλλά όχι τρελά πράγματα, γιατί με ποιον να πρωτομιλήσεις. Αλλά είχαμε μία γνώση, μία της παρουσίας της άλλης. Και σταδιακά συν το χρόνο αρχίσαμε να σκεφτόμαστε την ιδέα, να βρεθούμε, να συναντηθούμε κλπ. Μεσολάβησαν κάποια δύσκολα πράγματα, οπότε αυτό έπρεπε να αναβληθεί. Στο μεσοδιάστημα εγώ άλλαξα κατοικία και έφτασα εδώ που είμαι τώρα. Λοιπόν, και το ιστολόγιο εξελίχθηκε σε κανάλι εδώ στο YouTube. Όταν μπήκαμε στο σπίτι, υπήρχαν κάποια προσωπικά αντικείμενα της κυριούλας που έμενε εδώ, πριν πεθάνει εννοείται. Λοιπόν, τα οποία... Μας ρώτησε ο νοικοκύρης μας, θέλετε να τα μετακινήσω, αυτά να τα αφήσω. Ήταν ένα σύνθετο αυτό που έχω στο σαλόν, ήταν ένα σύνθετο και μέσα είχε κάποια μπιμπελό. Και λέμε, όχι, δεν μας ενοχλούνε, ίσα-ίσα. Και έχω μεγάλη εκτίμηση στα προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων και ειδικά των ανθρώπων που έχουν πίσω μια ιστορία, που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, από άλλη εποχή, που είναι και καλοί άνθρωποι, γιατί παίρνουν κομμάτια της ψυχής μας, τα αντικείμενά μας. Λοιπόν, και είχε κάποια αντικείμενα σαν και αυτό, κάτι τέτοια μπιμπελό, έτσι, αυτά τα ωραία, τα ρετρό. Και όλα αυτά εδώ, ό,τι έβρισκα στο σπίτι, ό,τι έχω βρει στο σπίτι, το χρησιμοποιώ κατά καιρούς για τις φωτογραφίες μου, για να δημιουργώ συνθέσεις για φωτογραφίες στο Instagram, σαν, πώς το λένε, σαν decor, έτσι, των φωτογραφιών, για να πλαισιώνω βιβλία κλπ. Και η φίλη μου αυτή, η Αριάδνη, που έχασε πρόσφατα τη μαμά της, μου λέει, έχει τέτοια η μαμά μου, έχει κάποια πραγματάκια η μαμά μου, να στα φυλάξω, να στα δώσω. Και λέω, όπα, γιατί όταν εγώ είδα αυτά τα μπιμπελό, λέω, αχ, τι όμορφα που είναι αυτά. Βέβαια δεν είναι δικά μου, εκτός αν μου τα παραχωρήσει ο νοικοκύρης μας και δεν τα χρειάζεται εκείνος. Τέλος πάντων, αλλά προθυμοποιούμε και να τα αγοράσω. Και μου λέει, τα θέλεις? Λέω, ναι, τα θέλω. Ναι, τα θέλω, γιατί μ' αρέσει να κρατάω τις αναμνήσεις των ανθρώπων. Ναι, μου λέει, εγώ θα αρχίσω να δίνω κάποια πράγματα, γιατί θα με καταπιούνε στο τέλος. Πρέπει.
να αποχωρίζουμε κάποια πράγματα. Και έτσι λοιπόν με τα πολλά βρεθήκαμε, ανταμώσαμε για να μου δώσει τα πράγματα της μαμάς της, τώρα θα σας τα δείξω, και από την ευκαιρία να γνωριστούμε και από κοντά. Η Αριάδνη που λέτε, να πάτε να δείτε το προφίλ της, είναι πολύ δραστήρια στο Instagram. Είναι καθηγήτρια αγγλικών, είναι φιλόλογος, διδάσκει αγγλικά σε σχολείο και αγαπάει τρομερά τα βιβλία. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες προτάσεις, βιβλιοπροτάσεις από την Αριάδνη στο προφίλ της. Διαβάζει ασυστόλος. Και για μένα είναι το, πάντα την έβλεπα και λέω είναι το μπουστάρισμα, γιατί η Αριάδνη πάντα κάθε χρόνο βάζει ένα στόχο στα πόσα βιβλία πρέπει να διαβάσει. Δηλαδή έχει σαν ένα στόχο να διαβάζει περίπου 4 βιβλία το μήνα οπωσδήποτε. Λοιπόν, οπότε και εμένα λίγο αυτό με παρακίνησε, για να το βάλω και εγώ αυτό το στόχο, και λέω, ναι, μπορεί να είναι εφικτός. Και της αρέσει να ψάχνει second hand βιβλία, προσφορές από παζαράκια κλπ, ανταλλάσσει κιόλας βιβλία, να την ακολουθήσετε. Μπορεί κάτι κι εσείς να ανταλλάξετε μαζί της όσον αφορά βιβλία κλπ. Και αγαπά πάρα πολύ και τις τέχνες και όλα τα όμορφα πράγματα. Έχει και ωραίες ιστορίες να μας πει, γιατί είναι από την Κωνσταντινούπολη και έχει φέρει πάρα πολλές αναμνήσεις μαζί της από την Κωνσταντινούπολη, οικογενειακά κοιμήλια, οικογενειακές ιστορίες. Οπότε θα είστε μόνο κερδισμένοι αν την ακολουθήσετε. Και υπέροχο άτομο, με απίστευτη ενέργεια και αύρα, να μην πω παραπάνω. Όπα, κάνω χρούτσου χρούτσου. Πάμε λίγο να σας δείξω τα πραγματάκια που μου έδωσε. Λοιπόν, αυτά τα μπιμπελό που είναι, λέει, μπουμπονιέρες. Και όλο, δίνανε τέτοιες μπουμπονιέρες παλιά στους γάμους. Μπράβο, γκράντε καταστάσεις. Εντυπωσιακό. Και είναι σετάκι από μπουμπονιέρες. Είναι η μπλε η μπουμπονιέρα. Είναι και η ρόζι μπουμπονιέρα, κατά αντιστοιχεία. Και μάλιστα βλέπω ότι είναι λίγο όχι, είναι σαν και αυτή που βρήκα στο σπίτι, απλά είναι λίγο πιο κοραλή τα λουλούδια, ενώ θα είναι λίγο πιο ροζ μοβ. Είναι σετάκι, είναι δηλαδή, πάνε αυτά τα δύο μαζί, μπορεί, μπράβο, τη δίνανε στους γάμους τότε, και συνοδεύονται και από αυτό το δοχιάκι, μινιατούρα κανατάκι μπελό, που πρώτη φορά δεν το είχα εντοπίσει εδώ στο σπίτι, δεν ήξερα ότι υπήρχαν και τέτοια κανατάκια, και μου θύμισαν τα κανατάκια που πουλάνε στην Πράγα, στο Κάρλο Βιβάρι, εκεί πάνω στην Τσεχία, στο Κάρλο Βιβάρι, που είναι τα θερμάλουτρα της Τσεχίας. Έχει κάτι πηγές ιαματικές, και αγοράζεις τέτοια, πώς τα λένε, κανατάκια για να πιεις νερό από τις θερμές πηγές, που είναι ιαματικό, αλλά όταν το πίνεις το νερό είναι σαν να πίνεις σκουριά, δεν πίνεται. Και πέραμε κάτι τέτοια κανατάκια που είχαν αυτό το στυλ, το πολύ έτσι γιαγιαδίστικο, αυτό, το Βικτοριανό, αυτό. Και μου θύμισε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και συνεχίζω, γιατί μου έδωσε και άλλα πραγματάκια. Μου έδωσε και μια όμορφη φωντανιέρα. Μου λέει, τι θες και αυτή? Έχει ένα ράγισμα. Λέω, σιγά, μην με ενδιαφέρει ότι υπάρχει ράγισμα. Και λέω, ναι, λέω, άμα δεν το χρειάζεσαι και θες να το δώσεις, θα χαρώ πολύ να το φυλάξω και να ξέρω ότι είναι τη μαμά σου, που θα γιόρταζε τώρα η μανούλα της, κυρία Μέρη, να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Και επειδή έχω πολύ μέσα μου το αλαφροίσκιο, το έχω πάρα πολύ, έχω μία σύνδεση με τους ανθρώπους που φεύγουν
και τους νιώθω και τους διαισθάνομαι και τους βλέπω στα όνειρά μου συνέχεια, κάθε μέρα. Κάθε μέρα βλέπω όλους τους ανθρώπους, τους δικούς μου ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και χαίρομαι γι' αυτό. Οπότε μ' αρέσει να κρατάω τη μνήμη τους. Λοιπόν, και μαζί με αυτά, μου λέει, μου έδειξε και κάτι άλλα πραγματάκια που ήθελε να χαρίσει και μου λέει, διάλεξε και κάτι ακόμα. Και από όλα αυτά που ήθελε να χαρίσει, εγώ διάλεξα τα εργαλεία του κλόουν. Διάλεξε τα εργαλεία του κλόουν. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ οι μεταμφιέσεις. Λοιπόν, και έχω μία μικρή βαλιτσούλα που μέσα έχω αποκριάτικα και διάφορα για μεταμφιέσεις, ρε παιδί μου. Και τα μαζεύω. Λοιπόν, αυτό είναι το story με την Αριάδνη. Νομίζω ότι έχει πολύ συγκινητικό υπόβαθρο, έτσι. Φιλιά πολλά στην Αριάδνη μας. Νομίζω ότι το βιντεάκι βγήκε επαρκώς μεγάλο. Θέλω να μου λέτε αν σας κουράζουν τα μεγάλα βίντεο, αν τα σας κρατάνε παρέα, γιατί με χαρά ακούω πολλούς από εσάς να μου λέτε ότι τα βίντεο σας κρατάνε καλή παρέα. Δηλαδή τα έχετε για συντροφιά και αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να μου πείτε, γιατί νιώθω χρήσιμη. Έχω ένα χούι, μια πετριά σαν παρθένος που είμαι. Τον άλλο μήνα έχω γενέθλια, πολύ σημαδιακά γενέθλια για μένα, γιατί κλείνω μια δεκαετία ακόμα στη ζωή μου. Χαρά μου λοιπόν σαν παρθένος που είμαι να ακούω ότι προσφέρω κάτι χρήσιμο. Λοιπόν, με το καλό όταν φτιάξεις σύνδεσή μου, γιατί κάνω μια αναβάθμιση στη γραμμή, όταν να φτιάξεις σύνδεσή μου, θέλω να δοκιμάσουμε, να πειραματιστούμε με λαϊβάκια, για να σας μαθαίνω, θέλω να μου λέτε κι εσείς πώς είστε και τι κάνετε κλπ, να υπάρχει μια διάδραση, να είναι αμφίδρομο αυτό το πράγμα. Ένα αυτό. Δεύτερον, τις Κυριακές λέω να ανεβάζω άλλου τύπου βιντεάκια, να είναι κυριακάτικος καφές, το κόνσεπτ, και να συζητάμε, να μοιράζουμε μαζί σας κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει με φίλους, κάποιες ωραίες σκέψεις, κάποιες ωραίες έτσι, διατυπώσεις για την καθημερινότητα της ζωής μας, έτσι, όχι, ή και κάποια εκπαιδευτικά πράγματα, κάποια κομμάτια έτσι, γνώσεων που έχουν την ομορφιά τους. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Τα λέμε λίαν συντόμως στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, τη συντροφιά σας, που μεγαλώνει σιγά σιγά το κανάλι. Δεν ξέρω γιατί θέλω να μεγαλώσει το κανάλι. Έτσι, νομίζω ότι όταν κάνουμε κάτι με αγάπη, θέλουμε να το βλέπουμε να προοδεύει. Μάλλον έτσι είναι η αγάπη και η χαρά της δημιουργικότητας. Θες κάτι που φτιάχνεις, θέλεις να το δεις, να προοδεύει, κάπως έτσι. Λοιπόν, οπότε τα λέμε στο Q&A. Φιλιά, φιλιά, πολλά.